Το 2008 με βέτο της τότε κυβέρνησης δεν είχαν μπει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, κάτι που ήταν διακαής πόθος της γείτονος χώρας, με την ονομασία την οποία ήθελαν τότε τα Σκόπια. Πάμε όμως πρώτα να δούμε το βίντεο με το οποίο ο Πρωθυπουργός πριν από μόλις μερικές ημέρες σε μια σύνοδο βαλκανική, η οποία ήταν διεξήχθη στο Βελιγράδι, έθεσε ο ίδιος από μόνος του σχεδόν το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Για πάμε να δούμε. Ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με γείτονές μας, με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τα Σκόπια. Ίσως το 2018 να είναι ένα έτος όπου θα μπορούσαμε να έχουμε μια θετική εξέλιξη σε ένα χρόνιο πρόβλημα, αν η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων αποφασίσει να κάνει ουσιαστικά βήματα προς τα μπρος. Ουσιαστικά βήματα. Αν σταματήσει μια, κατά την άποψή μου, αχρίαστη ρητορική ότι αποτελούν τους μοναδικούς απογόνους των Μακεδόνων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ είναι προφανώς ένα γλωσσικό ολίσθημα του Πρωθυπουργού, δηλαδή λέει τους μοναδικούς απογόνους, δηλαδή εντάξει ρε παιδιά, είναι απόγονοι, αλλά δεν είναι μοναδικοί. Αν σταματήσει είναι μια αλυτρωτική ρητορική και ταυτόχρονα αποδεχτεί μια λύση στην ονομασία αμοιβαία αποδεχτή με τους γείτονες. Σε αυτή την προοπτική βεβαίως εγώ πρώτος θα είμαι που θα σπεύσω ώστε η Ελλάδα να εγγυηθεί την αναπτυξιακή προοπτική και την ασφάλεια αυτής της γείτονος χώρας. Τώρα ακούστε, δεν ξέρω αν και η ίδια η γείτονα χώρα έχει έτσι και ιδιαίτερη επιθυμία να εγγυηθεί την αναπτυξιακή της προοπτική, δηλαδή να έχει ανάπτυξη ανάλογη με αυτή την οποία έτσι επεφύλαξε για την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, θα αφήσουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν το λέω εγώ τώρα, αναφέρεται εκτενώς σε σχόλια. Δεν μπορείς να λες ότι να πάψουν να θεωρούν σε αυτούς τους μοναδικούς απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διότι σαν να λες, εντάξει δεν είστε μοναδικοί, αλλά παιδιά είστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εγώ να δεχτώ ότι ήταν ένα γλωσσικό ολίσθημα του Πρωθυπουργού. Πάντως είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Θέλω να σου πω ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίως το Βερολίνο, θέλουν μια λύση οποιαδήποτε στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, ώστε στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που, Κατερίνα μου, θα γίνει σε 5-6 μήνες από σήμερα, μέσα στον Ιούλιο του 2018, να λυθεί εκεί το ζήτημα όπως δεν είχε λυθεί με βέτο τότε της τότε ελληνική, το 2008. Πάμε να δούμε και το σχετικό βίντεο για να το θυμηθούμε, μια που περάσανε πια 10 χρόνια από τότε. Με βέτο της Ελλάδος η Θηρόμ δεν μπαίνει στον ΝΑΤΟ. Macedonia has made difficult reforms at home.